Εγώ εντοπίζω 2-3 πράγματα σημαντικά που έγιναν μέσα στο 23. Το πρώτο βέβαια είναι η εκλογή Χριστοδουλίδη. Ένα άλλο στοιχείο που βλέπω είναι η εκλογή της Ανίτας Δημητρίου στο τιμόνι του συναγερμού. Και βέβαια μια άλλη παράμετρος είναι το τέλος εποχής του κυρίου Αβέροφ, νεοφύτου από το συναγερμό. Παραμένει βουλευτής μεν, αλλά φαίνεται ότι είναι έξω από την ηγετική ομάδα. Έτσι πολύ πολύ απρόσμενα λόγω εξελίξεων. Ήθελα να το κουβεντιάσουμε αυτά, αγαπητέ Γιάννο. Χωρίς να προσωποποιούμε, θα πω ότι η χρονιά που επέρασε, νομίζω τουλάχιστον στο καθαρά πολιτικό σκηνικό, έχει ουσιαστικά συνοψίσει τις βασικές εξελίξεις. Νομίζω ότι το κυρίαρχο ήταν όντως οι προεδρικές και η εκλογή του Νίκου του Χριστοδουλίδη. Ανεξάρτητα το πώς κινείται μετεκλογικά, νομίζω ότι έχει καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό ένα γενικότερο πλαίσιο που ήταν ένδειξη για πάρα πολλά πράγματα το πώς έχει αλλάξει η φύση της πολιτικής τα τελευταία αρκετά χρόνια στην Κύπρο, που καμιά φορά συνοψίζονται σε ένα συγκεκριμένο γεγονός, όπως στην προκειμένη περίπτωση είναι η εκλογή ενός Προέδρου που δεν στηρίχτηκε από τα δύο μεγάλα κόμματα, που ήταν και αυτό το οποίο οδήγησε στα υπόλοιπα τα δύο τα οποία έχει πει. Τότε το γεγονός ότι έγινε μια αλλαγή ηγεσία στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Δεν θα πω με τόση βεβαιότητα ότι έχει κλείσει ο κύκλος του κ. Νεοφύτου, διότι όπως έχει πει, είναι και βουλευτής, είναι ένα άτομο με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και πολλά χρόνια στην πολιτική και που φαίνεται ότι θέλει και ο ίδιος να συνεχίσει να παρεμβαίνει. Οπότε εγώ δεν θα το περιόριζα την όποια παρέμβαση ενός ανθρώπου σαν τον Αβέροφ Νεοφύτου μόνο στο γεγονός ότι είναι πρόεδρος ενός κόμματος. Και κακά τα ψέματα, ποτέ δεν ξέρουμε τι μας φέρνει και η επόμενη μέρα. Σωστό αυτό που λες. Θα έλεγα όμως ότι τα τρία βασικά είναι αυτό που έχεις πει, διότι έχουν φανερώσει κάποια άλλα πράγματα, Αντρέα, εκτός από τα γενικότερα για τη φύση της πολιτικής. Βλέπουμε ότι και ο Δημοκρατικός Συναγερμός μετά από μια περίοδο αρκετών χρόνων έτσι μιας νυνεμίας μετά το 2004 που ήταν ο προηγούμενη μεγάλη αναπουμπούλα στο κόμμα, ότι είχε μπει προφανώς σε μια κατάσταση έτσι εσωτερικού αναβρασμού που κορυφώθηκε με την αλλαγή της ηγεσίας, αλλά που βλέπουμε να συνεχίζεται. Επέρασε από την εσωστρέφεια και κάποιοι λένε ότι συνεχίζει να έχει εσωστρέφεια. Μα νομίζω φαίνεται ότι υπάρχει ακόμα η εσωστρέφεια, διότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται έτσι και έντονα δημόσια. Μπορεί να μην είναι με την ένταση των πρώτων εβδομάδων μετά τις προεδρικές εκλογές, αλλά φαίνεται ακόμα και στις επιλογές των προσώπων τώρα ότι συνεχίζει να υπάρχει μια εσωστρέφεια. Αν δούμε και λίγο πέρα και έξω από το Δημοκρατικό Συναγερμό, στα καθαρά κομματικό πεδίο, θα δούμε ότι και το ΑΚΕΛ έχει κάνει κάποιες σημαντικές αλλαγές με το καταστατικό του συνέδριο, που και εκεί προκλήθηκε έτσι κάποια εσωτερική συζήτηση και μερική αναμπουμπούλα για το αν θα έπρεπε να περάσουν ορισμένες εκ των αλλαγών. Τώρα, αν αυτό θα αποτυπωθεί και αλλού, μάλλον πιο δύσκολο σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Είχαμε ίδρυση νέου κόμματος, δύο νέων σχηματισμών του Volt και τις αιχμές του κύριου Παπαδάκερα. Υπάρχει μια, ας το πούμε, στο 2023, εκτός από τις προεδρικές που θεωρώ ήταν το κυρίαρχο, όπως έχεις επισημάνει, νομίζω ότι υπάρχει και έτσι μια κατάσταση είτε αναβρασμού εσωτερικά, είτε καινούργιες κινήσεις που αρχίζουν και πάλι να εμφανίζονται, νομίζω εν ώψη και των δύο εκλογών που έχουμε μπροστά μας σε λίγους μήνες. Με πήγες εκεί που ήθελα έτσι να το κουβεντιάσουμε, γιατί έρχονται εκλογές, σημαντικές εκλογές, τα κόμματα θα μετρήσουν δυνάμεις, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ευρωεκλογές και τοπική αυτοδιοίκηση σε λίγους μήνες. Πώς βλέπεις τα πράγματα, βλέπεις κάποιες σταθερές να υπάρχουν, βλέπεις κάποιες εκπλήξεις, γιατί αν μιλάμε για δημοτικές εκλογές, εδώ παίζει κυρίαρχο στοιχείο είναι οι αντάρτες που δεν θέλουν να κατέβουν με τα κόμματά τους και κατέρχονται ως ανεξάρτητοι. Είχαμε την υποψηφιότητα του κυρίου για τη Λευκωσία του Νίκου Τορναρίτη, μια έκπληξη, και βέβαια οι εκλογές, οι ευρωεκλογές που κανείς δεν ξέρει τι έρχεται. Για να κλείσουμε το προηγούμενο με το 2023, θα εντόπιζα ακόμα ένα-δύο πράγματα που συνδέονται με αυτά που συζητούμε, Αντρέα. Το ένα είναι ότι ο προϋπολογισμός φέτος εγκρίθηκε χωρίς προβλήματα. Θυμόμαστε όλη τη συζήτηση. Έχεις δίκιο. Καταρχήν, μιλάμε για ένα πρόεδρο που δεν έχει ούτε ένα βουλευτή και πέρασε με ρεκόρ ψήφων ο προϋπολογισμός. Και με τα λιγότερα σταυρωμένα κονδύλια και τις λιγότερες τροπολογίες. Οπότε είναι κάτι που προειδεάζει ίσως λίγο για τη χρονιά σε σχέση με το πώς θα κινηθούν τουλάχιστον στο μέτωπο της οικονομίας αρκετά πράγματα.
Και βέβαια είχαμε και τα δύο επεισόδια με διαφορετικό χρώμα το καθένα, αυτά στη Χλώρακα και την Πάφο με άξονα των μεταναστευτικών και του ξυλοδαρμών των ειρηνευτών στην πύλα από τον κατοχικό στρατό. Ναι. Αλλά αυτά μπαίνουν έτσι σε λίγο πιο ευρύτερα θέματα που αγγίζουν όμως το πολιτικό. Πηγαίνοντας στο ερώτημα σου, είναι η πρώτη φορά που έχουμε έτσι δύο εκλογές ταυτόχρονα. Είναι που κάτι που θα δοκιμάσει λίγο την κυπριακή πραγματικότητα των εκλογών, διότι δεν είχαμε ξανά τέτοιο φαινόμενο και είναι και μάλιστα εκλογές με λίγο όχι με λίγο, αρκετά διαφορετικές λογικές. Οι ευρωεκλογές προσφέρονται για να δούμε λίγο τις δυνάμεις των κομμάτων, διότι είναι καθαρά κομματικές εκλογές. Από την άλλη, είναι εκλογές οι οποίες δεν προσελκύουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον. Το ότι θα έχουμε τώρα τις δημοτικές εκλογές με τους πολύ περισσότερους υποψήφιους ενδεχομένως να οδηγήσει λίγο σε αύξηση της συμμετοχής. Αλλά από την άλλη, οι δημοτικές δεν προσφέρονται και για ιδιαίτερα συμπεράσματα. Αν σκεφτούμε όλα αυτά τα φαινόμενα που είπες με τους αντάρτες, το γεγονός ότι το κυριότερο για μένα είναι ότι οι συμμαχίες δεν είναι μονοσήμαντες. Βλέπουμε κόμματα που συνεργάζονται στην κυβέρνηση να συνεργάζονται με κόμματα της αντιπολίτευσης και σε διαφορετικές συνθέσεις οι συμμαχίες κάθε φορά. Οπότε, πόσο εύκολα μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα όταν σε ένα μεγάλο δήμο έναν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στηρίζει κάποιον της συμπολίτευσης ή και αντίστροφα σε άλλο μεγάλο δήμο, είναι δύσκολο να βγάλουμε πολιτικά συμπεράσματα. Είναι ένα στοίχημα αν θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει, είναι ένα στοίχημα αν θα κλείσουν εσωκομματικά τραύματα, ειδικά στο Δημοκρατικό Συναγερμό, είναι ένα ζήτημα αν θα χαθεί έδρα προς το ΕΛΑΜ, που αυτό δείχνουν όλες οι μετρήσεις μέχρι στιγμής, είναι ένα άλλο ζήτημα αν θα χαθεί και δεύτερη έδρα από κάποιον από τους μεγάλους ή από το Δημοκρατικό ή από το Συναγερμό ως κάποιον άλλον, το οποίο δεν το βλέπω εύκολο, αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Ναι. Οπότε οι ευρωπαϊκές εκλογές προσφέρονται για λίγο καλύτερα συμπεράσματα στο κομματικό σκηνικό. Οι δημοτικές θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για το μετά, διότι δεν έχουμε τις συμμαχίες που είχαμε στο παρελθόν, που προειδέαζαν λίγο για τι έρχεται. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται στην Κύπρο, μόλις την επόμενη μέρα των εκλογών βέβαια, εκεί όπου έχουν βάλει λίγο το χεράκι τους ή στήριξαν κάποιον υποψήφιο, θα μετρήσουν τα κουκιά τους για να δούνε τι κάνανε και πού πήγαν. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Στις δημοτικές θεωρώ ότι αν και ισχύει αυτό που λες, στις δημοτικές νομίζω ότι θα είναι πολύ παραπλανητικό. Μετρά πάρα πολύ το άτομο όπως και στις προεδρικές. Άρα δεν μπορούμε να τα θρίζουμε και να τα μεταφέρνουμε στο επίπεδο των εκλογών που γίνονται στις βουλευτικές. Μετρούν τα άτομα, μετρούν οι αντάρτες, μετρούν Σωστό, έχεις δίκιο. Οι συμμαχίες που είναι πολύ διαφορετικές σε κάθε περίπτωση. Θεωρώ ότι είναι λάθος να βγάζουμε τέτοιου συμπεράσματα με αυτήν τη λογική που κινούνται αυτές οι δημοτικές εκλογές. Έχεις δίκιο. Πάμε τέλος και στο Κυπριακό, αγαπητέ φίλε. Ήταν δύσκολα, παραμείνανε και το 23 δύσκολα και δεν βλέπει και κάποιος μια προοπτική, αν θέλεις, για το 24. Και όλα αυτά βέβαια στη σκιά της Πύλας, του Αγίου Δομετίου, κάποιων έτσι αιμονών της Τουρκίας, κάποιων θέσεων έξω από το κουτί. Δεν ξέρω πώς βλέπεις τα πράγματα για το 24. Δεν είμαι ούτε εγώ ιδιαίτερα αισιόδοξος, Ανδρέα. Μπορώ να καταλάβω ότι θα έχουμε εξελίξεις, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε. Θα διοριστεί η ειδική απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα, η κυρία Κουελιάρ. Λίγο πολύ έχει εξαγγελθεί ουσιαστικά. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα κατ' εμένα το με ποιους όρους θα διοριστεί και πώς θα ασκήσει την εφαρμογή αυτών των όρων στην πράξη, διότι το να έχουμε κινητικότητα σίγουρα είναι σημαντικό. Από την άλλη, πρέπει να είναι και κινητικότητα μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, διότι σε αντίθετη περίπτωση, για να πάμε σε λογικές μέσες λύσεις με τις θέσεις που εκφράζει η Τουρκία εδώ και 6-7 χρόνια και ο Τατάρ στα κατεχόμενα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιληφθώ πώς μπορούμε να βρούμε κάποια μέση οδό μεταξύ των δύο κρατών και οτιδήποτε άλλο. Είναι πραγματικά έτσι, δεν είναι τετραγωνισμός του Κύπρου, για μένα είναι λίγο αδιανόητο. Εξελίξεις θα έχουμε, να μην ξεχνάμε ότι και τα ελληνοτουρκικά φαίνεται ότι έχουν μπει σε έναν κύκλο ύφεσης τακτικιστικής, αν θέλετε, από πλευράς Ερντογάν. Είναι κάτι που φαίνεται επιδιώκει και η κυβέρνηση της Ελλάδας για τους δικούς της λόγους. Το ερώτημα εκεί είναι κατά πόσο το Κυπριακό θα παραμείνει ως προϋπόθεση για βελτίωση των ελληνοτουρκικών, διότι πάρα πολλές αναφορές και αναλύσεις λένε ότι δεν φαίνεται να επηρεάζει πλέον ιδιαίτερα τις σχέσεις των δύο χωρών. Μπορεί να λειτουργήσει και θετικά, βέβαια, διότι όταν είναι καλές οι σχέσεις των δύο χωρών Ελλάδας-Τουρκίας, μπορεί να λειτουργήσει θετικά και για το Κυπριακό, αλλά δεν είναι μηχανιστικό.
θα Έτσι. έχουμε εξελίξεις, άρα το σημαντικό είναι προς ποια κατεύθυνση και ιδιαίτερα αν θα αλλάξει η στάση η Τουρκία σε σχέση με αυτό που διακηρύσσει εδώ και 6 χρόνια μετά το Κράνς Μοντανά, ότι έχει τελειώσει η Ομοσπονδία. Μάλιστα. Αγαπητέ μου Γιάννο Κατσουρίδη, σε ευχαριστώ και για τη συνεργασία που είχαμε όλη αυτή τη χρονιά. Εύχομαι καλό νέο έτος με υγεία και όλα να πάνε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Επίσης, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι να δούμε την κακοκαιρία που επικρατεί